αγώνα των αγροτών και των δημοτρόφων. Υπάρχουν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα, γιατί πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που υφίστανται οι αγρότες, όπως ολόκληρο ο ελληνικός λαός, λόγω της μεγάλης παρατραμήνης της οικονομικής κρίσης, αυτή έχει πλέον ακόμη τα προβλήματα, στην ουσία είναι καταλεγημένη. Το γάλα ιδιαίτερα για τους δημοτρόφους είναι ένα μείζο θέμα, που παρόλο που έχει εντοπιστεί εδώ και πολύ καιρό, είναι η νύμπρη κυβέρνηση. Πρόσφατα είχαμε πάει και οι τέσσερι δήμαρχοι της Αχαΐας, πέντε, στον Υπουργό Γεωργίας. Του είχαμε θέσει εκεί όλα τα θέματα, αλλά δεν πήραμε καμία απάντηση. Είναι εξευτελιστική τιμή, είναι μια τιμή που πραγματικά δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας αγρότης, ιδιαίτερα οι νέοι κτηνοτρόφοι, οι νέοι αγρότες, οι οποίοι και λόγω της ανεργίας που υπάρχει, παραμένουν στον τόπο τους, στα χωριά τους και επενδύουν στον τομέα αυτό. Δεν υπάρχει άλλη υποστήριξη. Ο αγροτικός εξυγκρατισμός έχει καταληφθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πρόγραμμα για να ελευθερωθήσουν τους στάβλους τους και όλες τις επιχειρήσεις που δημιουργούν και επενδύουν οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι αγρότες. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει με το λάδι. Δεν υπήρξε καμία αποζημίωση έως αυτή τη στιγμή, ούτε φαίνεται να υπάρχει για τη μεγάλη καταστροφή την οποία υπέστησαν. Νωρίτερα υπήρξαν ζημιές στις αυτολοκαλλιέργειες. Εκεί οι αγρότες είχαν μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς από όλες τις πλευρές δεν υπάρχει υποστήριξη για τους αγρότες. Θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, να αντιμετωπίσει και να λύσει το θέμα του γάλατος. Με ελέγχους, με άλλες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει, με ενίσχυση με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί διαφορετικά οι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να το πούμε από τώρα, δεν έχουν κανένα μέλλον, καμία προσοχή. Το ίδιο όμως και για τους ελαιοπαραγωγούς και όλα τα υπόλοιπα.